Ήδη οι δικηγόροι προαναγγείλαν σήμερα απεργία διαρκείας, ενώ κινητοποίηση ετοιμάζουν γιατροί και φαρμακοποιοί, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο την ερχόμενη Πέμπτη κάτω από το Υπουργείο Εργασίας. Έτοιμοι για μετοπική σύγκρουση με την κυβέρνηση δηλώνουν οι δικηγόροι όλης της χώρας, οι οποίοι επεξεργάζονται απεργία διαρκείας εξαιτίας του νομοσχεδίου Κατρούγκαλου που εκτοξεύει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, θέτοντας ταυτόχρονα ένα αμφιβόλο τις συντάξεις τους. Ήδη πάντως αποφάσισαν αποχή από τα καθήκοντά τους για την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, οπότε και θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Ένας δικηγόρος 5 έως 10 ετών με ένα εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να καταβάλει φορολογία εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές 14.000 ευρώ. Στο στόχαστρο του νομοσχεδίου βρίσκονται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με το προσχέδιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης χάνουν το προνόμιο για επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας και με το καλημέρα θα καλούνται να πληρώνουν το 34 με 35% του εισοδήματός τους σε ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά για τους νέους, και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γι' αυτό το σημειώνω, είναι πάρα πολύ μεγάλες εισφορές αναλογικά με τη σύνταξη την οποία θα πάρει στο μέλλον. Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 30.000 ευρώ, για να είναι νόμιμος, θα αναγκαστεί να πληρώσει σε προκαταβολή φόρου ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία το ποσό των 25.500 ευρώ. Με αποτέλεσμα να του μείνουν για να ζήσει 12 μήνες μόλις 4.500 ευρώ. Με προσφυγή ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλούν οι φαρμακοποιοί, οι οποίοι διαφωνούν με τη σύνδεση των εισφορών με τον τζίρο. Καλείται λοιπόν ένας φαρμακοποιός να πληρώσει ένα α ποσό. Ένα σε ένα β' ποσόν, ανάλογα με τον τζίρο που κάνει και με τα κέρδη που έχει. Ανάλογα αν έχει έξοδα ή αν δεν έχει έξοδα κτλ. Όμως, στο τέλος, όλοι θα παίρνουν την ίδια σύνταξη. Τον κίνδυνο μετανάστευσης των νέων επαγγελματιών στο εξωτερικό κρούν οι οδοντίατροι, οι οποίοι από το 2011 έως και σήμερα έχουν καταγράψει 600 επαγγελματίες που προτίμησαν να δουλέψουν στην αλλοδαπή. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία μια κυβέρνηση η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη να καροτομεί ουσιαστικά δύο κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι αντιδράσεις ωστόσο για το ασφαλιστικό ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα. Λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Υπουργού Εργασίας από το Βερολίνο ότι οι δανειστές έχουν δεχτεί το περίγραμμα της μεταρρύθμισης, ήρθε η Κομισιόν για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Any speculation, at least for the Commission, as to the position of the Commission on this draft law is pure speculation. The Commission has not offered any assessment. Ο Υπουργός Εργασίας, αντιλαμβανόμενος τις πιέσεις και έχοντας δεσμευτεί για αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο, επεξεργάζεται σύμφωνα με πληροφορίες ελαφρύνσεις για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ.